Φίλοι και αντίπαλοι, η πολιτική, εκτός από την αναποτελεσματικότητα, τη διαφθορά, το ρουσφέτι, το κομματικό κράτος, εκτός από τους θεσιθύρες που μεταγράφονται από κόμμα σε κόμμα, πηγαίνοντας βέβαια πάντα προς το μεγαλύτερο, ή να σε λένε κουβέλι και να κάνεις το υπόλοιπο της πολιτικής σου καριέρας ως αναπληρωματικός του Πάνου Καμένου. Εκτός λοιπόν από όλα αυτά, η πολιτική υποφέρει διαχρονικά από την υποκρισία. Πολιτική, εδώ με όμικρον γιώτα, που η προσωπική τους ζωή, οι επιλογές τους, τα πάθη τους είναι σε μία κατεύθυνση και η δημόσια εικόνα τους, ο δημόσιος λόγος τους, προσπαθούν να είναι σε μια άλλη κατεύθυνση. Το ζήσαμε με το σύμφωνο συμβίωσης. Το ζήσαμε με ταυτότητα φύλου. Το ζούμε τώρα συζητώντας με την κάναβη. Περίμενα περισσότεροι βουλευτές να τολμήσουν να πάρουν μια θέση συμβατή με τις πράξεις τους, συμβατή με τις ζωές των ψηφοφόρων τους και συμβατή με την εξέλιξη, κύριε Βορύδη. Γιατί το λέω? Προφανώς το λέω γιατί με κοιτάτε με πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό απευθύνθηκα σε εσάς. Δεν είχα εσάς στη σκέψη μου όταν έγραφα αυτό. Αλλά επειδή με κοιτάγατε με πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό συνομίλησα μαζί σας. Λοιπόν, και θα το προχωρήσω λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι γελάνε οι τοπικές κοινωνίες με τις εξάρσεις κάποιων βουλευτών με αφορμή αυτό το νομοσχέδιο και με τις εξάρσεις εναντίον του Χασής. Και γελάνε γιατί οι άνθρωποι στις τοπικές κοινωνίες γνωρίζονται πολύ μεταξύ τους. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να παραμένει και εδώ πιστοδρομική. Δέσμια αναχρονιστικών προσεγγίσεων. Πρέπει να προστατεύσουμε τους Έλληνες από την παράνομη διακίνηση επικίνδυνων ουσιών. Πρέπει να συγκρουστούμε με τα κυκλώματα προώθησης ναρκωτικών που θησαυρίζουν με το παράνομο εμπόριο. Τόλμη και ευθύνη ζητάνε από εμάς οι πολίτες. Προσέξτε, το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ ανοιχνεύει συστηματικά τα νερά του Σαρονικού και τα αστικά λίμματα που καταλήγουν στη Ψιτάλια. Τι συμπεράσματα βγάζει? Φάρμακα και ναρκωτικά σε περίσσευμα. Πολλά αντιβιωτικά, πολλά αντικαταθλιπτικά, φάρμακα χωρίς όρια, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα. Προσέξτε τα ενδιαφέροντα στοιχεία που βγάζουν οι ερευνητές και που αφορούν την κάναβη. Τα λίμματά μας, τα αστικά λίμματα της Αθήνας που καταλήγουν στη Ψιτάλια, στις αναλύσεις του 2015-16-17 μαρτυρούν ότι περίπου το 12% του πληθυσμού της Αθήνας κάνει συστηματικά χρήση κάναβης. Κάθε εβδομάδα καταναλώνονται στην Αθήνα από 380 έως 450 κιλά προϊόντων κάναβης. Κάθε μέρα δηλαδή περί τα 60 με 70 κιλά. Γι' αυτό μιλώ για υποκρισία. Όπως θα γνωρίζετε, ελπίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η καλλιέργεια κάναβης στην Ελλάδα διεκόπη στις αρχές του 20ου αιώνα έπειτα από πιέσεις και απέτηση της Βρετανικής διπλωματίας. Αν οι Έλληνες δεν σταματούσαν την καλλιέργεια κάναβης και την εξαγωγή χασής, γιατί αυτό τους ενδιέφερε να σταματήσει, οι Βρετανοί δεν θα αγόραζαν πλέον ελληνική σταφίδα. Σήμερα είμαστε μπροστά στον αντίστροφο δρόμο. Οι Βόρειοι αναζητούν στον Νότο κάναβη καλής ποιότητας, βιολογική και όχι γενετικά τροποποιημένη. Η αγορά φαρμακευτικής κάναβης στην Ευρώπη αγγίζει πλέον, υπολογίζεται, μερικές δεκάδες δις ευρώ ετησίως. Στο Κολοράντο τον ΗΠΑ, που υπάρχει μεγάλη παραγωγή φαρμακευτικής κάναβης, έχουμε μια δημιουργία
μια εκτείναξη των θέσεων εργασίας κατά 30.000 θέσεις. Γιατί ήδη πάνω από τις μισές πολιτείες της Αμερικής έχουν επιτρέψει τη φαρμακευτική της χρήση, ενώ 4 πολιτείες επιτρέπουν και την ψυχαγωγική. Και στις περισσότερες βέβαια ευρωπαϊκές χώρες έχει αποποινικοποιηθεί η κατοχή μικροποσότητα χασίς. Στο Βέλγιο είναι μέχρι 3 γραμμάρια και στην Εστονία μέχρι 7,5. Και στην Ισπανία ο χρήστης μπορεί να καλλιεργεί την μικροποσότητα που καταναλώνει. Και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να αποφασίσει και η Ελλάδα τι θα κάνει. Το ποτάμι το έχει πει από καιρό. Πρέπει να επιτρέψουμε την ιατρική χρήση της κάναβης. Πρέπει να σκεφτούμε τους χιλιάδες ανθρώπους, τους ασθενείς που αναζητούν ανακούφιση και λιγότερο πόνο. Να τους προσφέρουμε αξιοπρέπεια και οι επιστημονικές ιατρικές ομάδες που συγκροτούνται παντού στον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα, καταλήγουν πια στο ίδιο συμπέρασμα. Τα ωφέλη είναι περισσότερα από τις ανεπιθύμητες ενέργειες που σαφώς υπάρχουν σε μια σειρά από αρρώστιες, όπως η επιληψία, η καχεξία, η ανορεξία στο HIV, στην αυτία της χημειοθεραπείας, στην σπαστικότητα που σχετίζεται με την σκλήρυνση κατά πλάκας. Και βέβαια, σημαντικό θέμα είναι η ελάφρυνση από τους πόνους, από τον νευροπαθητικό πόνο μέχρι τους χρόνιους πόνους που σχετίζονται με τις σοβαρές ασθένειες. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε το δικαίωμα στους γιατρούς να αποφασίζουν. Όταν θεωρούν οι γιατροί ότι άλλα φάρμακα δεν μπορούν να βοηθήσουν, τότε να μπορούν να συνταγογραφούν φαρμακευτική κάναβη ως σκεύασμα, ως έλαιο, ως άνθος, το οποίο ο ασθενής θα μπορεί να το προμηθεύεται από το φαρμακείο με κάλυψη του κόστους από τα ασφαλιστικά ταμεία. Συμβαίνει εδώ και ένα χρόνο, παραπάνω από ένα χρόνο, από τον Ιανουάριο του 2017 και στην συντηρητική, στο μυαλό μας, Γερμανία. Για να φέρω μόνο ένα παράδειγμα. Οι ασθενείς εκεί μπορούν να προμηθεύονται από τα φαρμακεία εχύλισμα κάναβης ή αποξηραμένα άνθη του φυτού. Και τα δημόσια ταμεία βέβαια καλύπτουν αυτά τα προϊόντα. Ενώ πρόσφατα η Γερμανία αστυνομική, όπως και οι πράσινοι, ζήτησαν την πλήρη αποποινικοποίηση της χρήσης χασίς στη χώρα τους. Η προσωπική καλλιέργεια για ιατρική χρήση, ξέρετε ότι είναι νόμιμη στον Καναδά, σε 17 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, ενώ σε αρκετά ακόμα ευρωπαϊκά κράτη είναι απλώς ένα πτέσμα. Και θα έπρεπε, κύριε Υπουργέ, το νομοσχέδιο σήμερα να έχει μια σχετική πρόβλεψη για την προσωπική καλλιέργεια, δηλαδή για ιατρική χρήση κάναβης. Το ποτάμι όμως, παρά τις ελλείψεις και τις αδυναμίες του νομοσχεδίου, και έχει πολλές αδυναμίες στο νομοσχέδιο, θα υπερασπιστεί αυτό το πρώτο βήμα. Και προτείνουμε, μετά από ένα χρόνο δοκιμαστικής εφαρμογής, να συζητήσουμε μεθοδικά και με στοιχεία για την αποποινικοποίηση και την ψυχαγωγική χρήση κάναβης από τους ενήλικες. Να μην συνεχίσουμε να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στην ανεξέλεκτη και παράνομη διακίνηση χασίς. Η αποποινικοποίηση, το έχει δείξει η εμπειρία από άλλες χώρες, θα βοηθήσει κυρίως τα παιδιά που πάντα έλκονται από το απαγορευμένο. Οι επιστήμονες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η χρήση κάναβης δεν δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από την συστηματική χρήση αλκοόλ. Και δεν μιλώ μόνο για τις συνέπειες στον οργανισμό, μιλώ και για τις κοινωνικές συνέπειες. Να σας θυμίσω ότι τα τροχεία από κατανάλωση αλκοόλ αποτελούν στη χώρα μας την πρώτη αιτία θανάτου σε ηλικίες μέχρι 40 ετών. Η νόμιμη λοιπόν ιατρική χρήση της κάναβης δεν θα δημιουργήσει προβλήματα αν είμαστε προσεκτικοί, μελετημένοι και με ελέγχους. Να αναφέρω άλλο ένα στοιχείο. Στις πολιτείες των
συνόρων της Αμερικής με το Μεξικό, η νόμιμη ιατρική χρήση της κάναβης που έχει πια περάσει έριξε τις ληστείες κατά 20% και μείωσε τις ανθρωποκτονίες κατά 40%, καθώς τα καρτέλ ναρκωτικών χάνουν συνεχώς έδαφος, χάνουν συνεχώς πελάτες. Τι μας λέει λοιπόν η πρόοδος? Και εγώ τολμώ, και δυστυχώς δεν υπάρχουν και άλλοι αρχηγοί σήμερα εδώ να μιλήσουν και να δούμε τις απόψεις τους. Τι μας λέει λοιπόν η πρόοδος? Νόμιμο ελεγχόμενο εμπόριο. Από ποινικοποίηση της χρήσης και κατοχής για τους ενήλικες. Και με δικαίωμα, όπως είπα, προσωπικής καλλιέργειας. Στην Ολλανδία το όριο έχει τεθεί, το όριο για την προσωπική καλλιέργεια έχει τεθεί στα 5 φυτά αναχρήστη. Με αυστηρούς κανόνες που θα αποτρέπουν την πρόσβαση στους ανήλικους και κατά συνέπεια την χρήση από ανήλικους. Γιατί εδώ πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας, ανοιχτά τα μάτια μας. Συζήτησα για τις ανάγκες της σημερινής μου τοποθέτησης με έναν αξιωματικό της δίωξης ναρκωτικών. Η εξάπλωση στα σχολεία είναι πολύ μεγάλη και το χτύπημα των κυκλωμάτων έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο, καθότι οι ίδιοι μαθητές διακινούν μικροποσότητες. Αλλά κανένα πρόβλημα δεν θα λυθεί αν κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα. Κανένα πρόβλημα δεν θα λυθεί με το να βάλουμε έναν αστυνόμο έξω από κάθε σχολείο. Αν αδιαφορήσουμε και αφήσουμε κάθε φορά χαμένη ευκαιρία και αφήσουμε κάθε φορά τους άλλους να βγάζουν το φίδι από την τρύπα, το πρόβλημα μέρα με την ημέρα θα μεγαλώνει. Εκτός βέβαια αν κάποιοι θέλουν να είναι καρικατούρες του Αυλονίτη, σε εκείνη την ταινία που φώναζε συνέχεια «Πνεύμα και ηθική». Θα περίμενα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως σας είπα, να βρεθούν περισσότεροι βουλευτές από όλες τις πτέρυγες της Βουλής να τοποθετηθούν σοβαρά επί του θέματος, χωρίς να φοβούνται και σε αυτό το θέμα το έρμο το πολιτικό κόστος. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από την κοινωνική συμμαχία των προοδευτικών, των ενημερωμένων, των τολμηρών. Και το ποτάμι θα συνεχίσει και να την ενισχύει και να την προκαλεί. Με τόλμη και ευθύνη, όπως σας είπα. Σας ευχαριστώ.